σύσκεψη που έχει ως σκοπό να ενδύνουμε τα μέτρα, ο καθένας στον τομέα του και να συντονιστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα, να είμαστε σε μια εγρήγορση για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Έχουμε μπροστά μας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι πολύ επικίνδυνη περίοδος, απευχόμαστε να συμβεί οτιδήποτε, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε σε εγρήγορση, εάν συμβεί οτιδήποτε, να μπορέσουμε να έχουμε τον καλύτερο συντονισμό και την καλύτερη δράση. Βλέπετε, είμαστε συνηθισμένοι να τις είχαμε στην Νότια Ελλάδα, τώρα είναι και στην Βόρεια Ελλάδα, εδώ στην Χαλκιδική, στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, όσο είμαστε οργανωμένοι, λειτουργούμε από κοινού, γρήγορα και άμεσα με το νέο δόγμα της πυρηνικής της προστασίας. Σε συνεργασία, το κράτος με την αυτοδιοίκηση, τις εθελοντές, τις δασάρχες, το ΔΕΔΙΕ, το ΕΡΜΙΕ, τις ένοπλες δυνάμεις και από κοινού στο δόγμα το οποίο έχουμε φτιάξει, θα δίνουμε μάχη καθημερινά. Αυτό υποσχεθήκαμε, υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Οργάνωση, συντονισμό, γρήγορα στο πεδίο, γρήγορα τα αέρια. Βλέπετε νέες τεχνολογίες, drones πλέον μπαίνουν στο παιχνίδι. Υποβιότητες και οι ευθύνες των περιφερειών στα θέματα της πυροπροστασίας είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Ωστόσο, είμαστε και φέτος εδώ πανέτοιμοι να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους αρμόδιους για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Με την διοφόρα. Φορά το Δήμο της Θεσσαλονίκης είμαστε ενταγμένοι πλέον στον τεχνικό σχεδιασμό. Έχουμε διαθέσει όλο τον εξοπλισμό που έχουμε στη διάθεση της πυροσβεστικής. Έχουμε παραχωρήσει 4 πυροφυλάκια τα οποία μόλις παραλάβαμε σε εθελοντικές οργανώσεις και στο πυροσβεστικό σώμα. Γίνονται περισσότερες περιφορίες από τις εθελοντικές μας οργανώσεις και έχουμε δώσει και 4 υδροφόρα μισού κύματα μισού τύπου στην περιοχή.